συγκρότηση των δικών της υποδομών. Γι' αυτό τον λόγο και μόνο, νομίζω ότι σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα για το Ηράκλειο, μια θετική μέρα, την οποία φαντάζομαι ότι θα χαρούν και οι πολίτες του Ηρακλείου, αλλά βεβαίως και η δικαιοσύνη θα μπορεί να λειτουργεί μέσα από καλύτερους όρους και μέσα από καλύτερες συνθήκες. Από τις εκδηλώσεις που είχατε, από τις συζητήσεις που είχατε μέσα, είδατε ότι επιμένουν λίγο οι φορείς του Ηρακλείου, ότι θα ήταν πιο άμεσα τα αποτελέσματα και η προώθηση του έργου, εάν διαχωριζόταν σε δύο υποέργα με τα Χανιά. Είδαμε να απαντάτε ότι θα τρέξει το ίδιο σύντομα. Ισχύει αυτό, κ. Μαξιέ? Μιλάτε για το δικαστικό μέγαρο πλέον Ηρακλείου. Νομίζω ήταν πολύ εύλογες όλες οι ανησυχίες οι οποίες διατυπωθήκαν από τους εκπροσώπους τους φορείς, ειδικά από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συλλόγου, τον κύριο Δήμαρχο. Ήταν λογικά όλα αυτά τα οποία ακουστήκαν. Νομίζω ότι λίγο πολύ είναι γνωστό ότι τα έργα ΣΔΙΤ συγκεντρώνουν ενδιαφέρον μέσα από κάποιες συνθήκες και μέσα από κάποιες προϋποθέσεις. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε εργαστεί πάρα πολύ. Ήδη έχει εγκριθεί το συγκεκριμένο έργο από την Κυβερνητική Επιτροπή. Ήδη δύο άλλα μεγάλα έργα ΣΔΙΤ βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης και μιλάω για την Κεντρική Μακεδονία και την Κεντρική Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι η προτεραιότητα και του Υπουργείου αλλά και της κυβέρνησης είναι να προωθηθεί το συντομότερο δυνατό και η κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάλου Ηρακλείου. Είμαστε σε ένα χρονικό σημείο που προσπαθούμε να επιλύσουμε κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου το έργο να πάρει και αυτό το δρόμο της δικής του ολοκλήρωσης. Είναι δεδομένο ότι σύντομα θα ξεκινήσει η κατασκευή μέσα φυσικά από τις προβλεπόμενες διαδικασίες του νέου δικαστικού μεγάλου του Ηρακλείου. Ναι, αλλά πώς το βλέπετε, επειδή το έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι θα ξεμπλοκάρει το θέμα. Έχετε, ακούστε, θα μπορούσε κανείς με ευκολία να περιγράψει ένα χρονοδιάγραμμα, αν και όσοι γνωρίζουν, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η κατασκευή ενός έργου περνάει από πολλά και διαφορετικά στάδια. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε εντάξει την κατασκευή αυτού του έργου, en bloc, δηλαδή μαζί, με το νέο δικαστικό μέγαρο της Έδεσας. Αντιλαμβάνεστε ότι κανένα έργο δεν θα μπορούσε να συγκεντρώσει ενδιαφέρον αν το ένα κτίριο βρίσκονταν εντελώς νότια στην Ελλάδα, δηλαδή στην Κρήτη, και το άλλο κτίριο βρισκόταν σχεδόν στο πλέον βόρειο σημείο της Ελλάδος, δηλαδή στην Έδεσα. Το ζήτημα είναι να υπάρχουν έργα τα οποία να δημιουργούν τον πραγματικό λόγο, ούτως ώστε να προσελκύεται το ενδιαφέρον της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό που εγώ μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι βρισκόμαστε κοντά στην ολοκλήρωση της διευθέτησης όλων των λεπτομεριών προκειμένου να υπάρχει ένα ενιαίο έργο με το νέο δικαστικό μέγαρο των Χανίων. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που επίσης μπορώ να σας πω είναι ότι πολύ σύντομα θα υπάρχει δρομολόγηση και εξέλιξη για την κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάλου Ηρακλείου.